Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει μια πρωτοφανής καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος διοικητή νοσοκομείου της πόλης. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Η οποία έρχεται από μια γυναίκα η οποία είναι υποδιευθύντρια σε ένα τμήμα του νοσοκομείου. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, μας έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι χθες παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ο κύριος Γιώργος Κούτρας, σε δηλώσεις που μας έκανε πριν από λίγο, τόνισε κατηγορηματικά ότι η παραίτησή του δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την καταγγελία η οποία υποβλήθηκε εναντίον του προσώπου του στο Υπουργείο Υγείας. Ο ίδιος, μάλιστα, σε δηλώσεις που μας έκανε πριν από λίγο, ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία αυτή έχει εκδικητικό περιεχόμενο, καθώς όσοι την έχουν υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας ελέγχονται για κάποιες παρατυπίες με δική του απόφαση. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διερεύνησης, τόσο στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας, όσο και στο επίπεδο του Υπουργείου Υγείας, Πόπη. Να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε τι μας είπε στην κάμερα του Open. Υπάρχει μια καταγγελία 4 ατόμων, 4 γυναικών, φαντάζομαι, για σεξιστική συμπεριφορά και υποτιμητικό λόγο και άγριο τρόπο για να προστατεύσω το όνομά μου που έχω χτίσει τόσα χρόνια. Την οικογένειά μου θα χρησιμοποιήσω κάθε νόμιμο μέσο, κάθε ένδικο μέσο για να προστατεύσω εμένα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου.